κάνουμε αρχή από τη Λάρνακα, από τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, εκεί όπου τον περασμένο Δεκέμβριο τοποθετήθηκε σύστημα φωτοεπισήμανσης που έχει βγάλει τους οδηγούς έξω από τα ρούχα τους, καθώς δεν προλαβαίνουν να αξιοποιήσουν το βελάκι δεξιά και κάνουν συλλογή τα εξώδικα. Είναι εκεί η Όλγα Κωνσταντίνου στο σημείο, ενώ μαζί μας είναι και ο βοηθός διευθυντής της Τροχέας. Σας χαιρετώ και εσάς, κύριε Ευρυπίδου, κύριος Χάρης Ευρυπίδου. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Ευρυπίδου, και θα μας πείτε και στη συνέχεια αν είναι μόνο σε αυτό το σημείο, είναι και αλλού το πρόβλημα. Άλλωστε, το είχαμε αναδείξει προδιετίας αυτό με το βελάκι. Να δούμε τι συμβαίνει. Όλγα, μου εξήγησε μας τι γίνεται σε αυτή τη διασταύρωση. Κάτια, βρισκόμαστε στη Συμβολή των Οδών Σπύρου Κυπριανού και Αλέξανδρου Παναγούλη εδώ στην Λάρνακα, εδώ στο σημείο όπου τοποθετήθηκε το σύστημα φωτοεπισήμανσης τους τελευταίους μήνες. Πραγματικά, όταν βλέπουμε και εμείς τους οδηγούς, αντιλαμβανόμαστε την αναστάτωση που επικρατεί, γιατί όπως καταγγέλουν, το βελάκι το οποίο ανάβει για να στρίψουν στα δεξιά διαρκεί πάρα πολύ λίγη ώρα. Προσπαθήσαμε να το χρονομετρήσουμε, είναι κοντά στα 5 δευτερόλεπτα. Όταν οι οδηγοί ξεκινήσουν για να στρίψουν. Νομίζω ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε. Ναι. Βλέπουμε τώρα, αν μετρήσουμε είναι 5 δευτερόλεπτα και μόλις μπορούν να περάσουν μόνο 2 αυτοκίνητα. Αυτό που καταγγέλουν οι πολίτες είναι ότι πιστεύουν ότι θα αρχίσουν να λαμβάνουν αρκετά εξώδικα, γιατί όταν μόνο 2 αυτοκίνητα, αν είναι πολύ γρήγορα, μπορούν να περάσουν, με αποτέλεσμα να προκαλείται αυτή η σύγχυση, να μην υπάρχει και αρκετός χρόνος, έτσι ώστε να περάσουν και για να μην τους ανάψει το φλας και να τους έρθει το εξώδικο, που να πούμε το εξώδικο είναι στα 300 ευρώ αν περάσουν την γραμμή με κόκκινο. Και έχουμε και βαθμούς. Έτσι, ποινής που 3, αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει ο κύριος... Ακριβώς, το βλέπουμε τώρα, ναι. Κάτι, αν το βλέπετε κι εσείς. Ναι. Δεν πρόλαβε, μέχρι τη μέση έφτασε το αυτοκίνητο και έχει σβήσει ο φωτεινός. Άρα αυτό που μένει εκεί στη μέση που δεν προλαβαίνει, για να στρίψει δεξιά. Αυτό που μένει στη μέση και δεν προλαβαίνει, κύριε Ευρυπίδου. Αυτός που μένει στη μέση και δεν προλαβαίνει δεν καταγγέλλεται. Μπορεί να προχωρήσει χωρίς να καταγγελθεί. Ναι. Ανάβει όμως το φλας. Φωτογραφίζεται. Όχι. Είπαμε δεν καταγγέλλεται. Ναι. Που στιγμή που δεν καταγγέλλεται ούτε φλας ανάβει ούτε οτιδήποτε άλλο. Το πρόβλημα εδώ που είναι ότι είναι λίγος ο χρόνος, άρα κάποιος μπορεί να κινήσει και να είναι στο να ξεκινήσει και να ανάβει το φλας. Γιατί φωνάζουν οι οδηγοί. Το ζήτημα, ωραία να το εξηγήσουμε να θέλετε. Ναι. Παρόλο που το θέμα της ρύθμισης, αυτό είναι θέμα ρύθμισης, το φαναριό Τροχέας έχει να κάνει με τα δημόσια έργα. Κανονικά έπρεπε να ήταν και κάποιος φίλος συνάδελφος από τα δημόσια έργα. Αλλά επειδή συνδέεται με το σύστημα της φωτοεπισήμασης και εδώ είναι που δημιουργείται το θέμα, να το εξηγήσουμε. Λοιπόν, γίνονται κάποιες ρυθμίσεις στα φανάρια Τροχέας. Όχι μόνο εκεί που υπάρχουν κάμερες, αλλά γενικά σε οποιοδήποτε σημείο υπάρχει φωτοελεγχόμενη διασταύρωση γίνονται ρυθμίσεις. Και αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται με βάση μετρήσεων που γίνονται για την τροχέα, την κίνηση των οχημάτων. Πόσα οχήματα περνούν από το μια κατεύθυνση, πόσα από την άλλη, πόσα θα στρίψουν δεξιά και ούτω καθεξής. Ο λίγος χρόνος που υπάρχει για αυτούς που στρίβουν δεξιά στη συγκεκριμένη διασταύρωση, αλλά και σε άλλες, έχει να κάνει με το πόσα οχήματα αναμένουν για να στρίψουν δεξιά. Αν είναι λίγα οχήματα, θα τους δοθεί πιο λίγος χρόνος, ούτως ώστε να δοθεί στις άλλες κατευθύνσεις που έχουν περισσότερα οχήματα, περισσότερος χρόνος για να μπορεί να ρυθμιστεί. Ναι. Τώρα, καλά, δεν υπάρχει, κύριε Ευρυπίδου, ένα ελάχιστο όριο αυτό το βελάκι, δηλαδή. Ο χρόνος δίδεται 5 δευτερόλεπτα. Κανονικά 5 δευτερόλεπτα μπορεί να περάσουν 3 με 4 ακόμα και 5 οχήματα, να μην είμαστε υπερβολικοί. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε και πρέπει να το ακολουθούμε σαν οδηγοί. Εάν κρατάμε το κινητό μας, εάν δεν είμαστε προσιλωμένοι στο αφώτα, καθυστερά το πρώτο οχήμα και στη συνέχεια καθυστερούν και τα άλλα. Ναι. Πρέπει να είμαστε, φτάνοντας τα φώτα, έτοιμοι και εφόσον θα στρίψουμε δεξιά, να περιμένουμε το βελάκι, να περιμένουμε να ανάψει σε πράσινο, μπαίνουν 2 με 3 αυτοκίνητα μπορούν να περάσουν. Και στη συνέχεια, όταν ανάψει το κόκκινο, είμαστε υποχρεωμένοι όπως σε άλλες διασταυρώσεις, έτσι και σε αυτές, να σταματούμε. Να ξεκαθαρίσουμε ότι
Δεν υπάρχει πρόβλημα από πλευρά του συστήματο φωτοεπισήμαση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι η ρύθμιση τη διάρκεια, λέτε. Ακριβώ. Χρειάζεται περισσότερη ρύθμιση. Έχουμε ήδη μιλήσει με τα δημόσια έργα, βλέποντα εκεί που υπάρχουν περισσότερε καταγγελίε, να ελέγξουν κατά πόσον υπάρχει το ενδεχόμενο να δοθεί περισσότερο χρόνο. Αυτό είναι το ένα. Να δοθεί περισσότερος, ακόμα περισσότερο χρόνο. Εάν μπορεί να δοθεί, θα ελέγξουν και θα το δώσουν. Ή αν είναι στην διαφορετική περίπτωση, θα δίδεται το πράσινο βέλος μαζί με το στρογγυλό το πράσινο, μόνο για μια κατεύθυνση, εκεί θα είναι πιο εύκολο για τους οδηγούς να μπορούν να ελέγχουν το τι γίνεται. Αλλά θα παρατηρηθούν σίγουρα περισσότερες ουρές, γιατί θα ανάβει για κάθε φορά μόνο για τη μια την κατεύθυνση. Ναι. Έτσι, αντί να συνδυάζεται ο χρόνος και να χρησιμοποιείται και από τις δύο κατευθύνσεις, θα χρησιμοποιείται μια φορά για κάθε κατεύθυνση. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι οι καταγγελίες που γίνονται είναι ορθές. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και όποιος και να μην αποτείνονται κοντά μας για το θέμα των καταγγελιών σε αυτές τις περιπτώσεις ή αλλού, γιατί ισχύει και δεύτερη απάντηση που θα πάρουν είναι ότι η καταγγελία ισχύει. Ναι. Επίσης να πω ότι δεν καταγγέλλονται και στις περιπτώσεις όπου για παράδειγμα σβήσει το βέλος και ανάψει το κόκκινο, δίδεται και χρόνος εκεί 3 δευτερόλεπτα όσον είναι το πορτοκαλί και μετά να γίνει καταγγελία. Άρα ένα όχημα που βρίσκεται 10-15 μέτρα πίσω από τη διασταύρωση και ανάψει το κόκκινο, εάν αποφασίσει να περάσει, και τότε είναι που τον καταγγέλει. Αν είναι πάνω στη γραμμή ή λίγο πίσω από τη γραμμή, δεν θα τον καταγγείλει. Ναι. Όμως, κύριε Ευρυπίδου, επειδή μας είπατε ότι μπορεί να περάσουν και 5 αυτοκίνητα κλπ., μέχρι να ξεκινήσει το αυτοκίνητο που είναι σταματημένο στα φανάρια, αναπόφευκτα, δηλαδή μην τα ρίχνουμε στους οδηγούς ότι κοιτάνε το κινητό κλπ. Ως παράδειγμα τώρα, ανάβει το βέλος, ξεκινάει ο πρώτος, πάει ο δεύτερος. Είναι φυσιολογικό. Αν κρίνετε εσείς, τα δημόσια έργα λέτε ότι ρυθμίζουν τη διάρκεια. Όμως η αστυνομία είναι αυτή που παίρνει τις καταγγελίες και τις φωνές των πολιτών. Και πρέπει σίγουρα, να σεβόμαστε τους πολίτες, οι οποίοι θέλουν να είναι νομοταγείς, αλλά να μην τους γίνονται, να μην γίνονται καθημερινά τα νεύρα του τσαντάγια για να περάσουν μια διασταύρωση. Και θεωρώ ότι δεν είναι μόνο σε αυτήν, έτσι είναι και αλλού τα παράπονα για τη διάρκεια. Ένα βέλος πράσινο για στροφή δεξιά, για να στρίψει κανείς δεξιά, πόσα δευτερόλεπτα μπορεί να είναι, ανάλογα στη διάρκεια. Είναι από 5 μέχρι 10, ας πούμε. Έχει αναφερθεί προηγουμένως, όχι, τα 5 δευτερόλεπτα. Είναι περίπου 5 με 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Αναλόγως, όπως έχω πει, με το πόση ζήτηση υπάρχει από πλευρά τροχέα κίνηση. Ναι. Έχουμε ζητήσει από τα δημόσια έργα να το ξαναδούν αυτό το κομμάτι, όπως έχω πει. Ναι. Ειδικά στι διασταυρώσει που παρατηρείται έτσι αυτή η αυξημένη καταγραφή καταγγελιών. Μάλιστα. Να σας πω ότι το σύστημα λειτουργεί εδώ και 2 χρόνια. Ναι. Στη Λευκοσία, όπου έχουν τοποθετηθεί από την πρώτη ημέρα, αυτές οι καταγγελίες, αυτή η διαμαρτυρία, εν πάση περιπτώσει, έχει μειωθεί στο ελάχιστο. Ναι. Μήπως έγιναν κάποιες βελτιώσεις, κύριε Ευρυπίδου, θυμάστε, σας λέγαμε εκεί, στη συμβολή της Γρήβα Διγενή με προδρόμο, εκεί το βελάκι, το αναδείξαμε από την πρώτη στιγμή. Άναβε και έσβηνε και εκεί, άναβαν τα φλάσκ, προφανώς έγινε. Είναι με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί. Εκεί είναι θέμα ότι συνηθίζουν οι οδηγοί τον τρόπο λειτουργίας των φαναριών. Δυστυχώς είχαμε την κακή νοοτροπία, άναβε το κόκκινο, έσβηνε δηλαδή το βελάκι, άναβε το κόκκινο και προσπαθούσαν και περνούσαν όσοι περισσότεροι μπορούσαν μέχρι να ξεκινήσουν, άναβε το πράσινο στις άλλες κατευθύνσεις και δεν τους άφηναν να ξεκινήσουν μέχρι να μπορέσουν να μπουν μέσα στη διασταύρωση. Αυτό είναι το πράγμα που ελέγχει. Μάλιστα. Όμως, σε κάθε περίπτωση, κύριε Ευρυπίδου, εσείς έχετε αποταθεί στο αρμόδιο τμήμα για να δει αν μπορεί να προσθέσει κάποια δεύτερα σε αυτή τη συγκεκριμένη διασταύρωση. Σωστό, πολύ σωστό. Ναι, και αναμένουμε την απάντηση. Ίσως μπορεί να έγινε και δοκιμή αυτές τις μέρες να ελεγχθεί, αλλά θα μπορούμε τουλάχιστον να ανακοινώσουμε όταν το δημόσια έργα μας πληροφορήσουν επίσημα ότι έχει τεθεί σε λειτουργία. Εκείνο όμως που προτρέπουμε τους οδηγούς είναι να συνηθίσει τον τρόπο λειτουργίας των φαναριών. Να το συνηθίσουμε, κύριε Ευρυπίδου, και να τηρούμε πιστά όλες τις οδηγίες, έτσι και τον οδικό κώδικα.
Άλλο λέμε όμως τώρα. Για να φωνάζουν τόσοι πολλοί οδηγοί, πρέπει να το δούμε. Αυτό λέμε και αυτό συζητάμε. Ούτως ή άλλως κάνατε τα διαβήματα στο αρμόδιο τμήμα. Είναι και κάτι άλλο το οποίο απασχολεί, αλλάζει σε σχέση με το σύστημα φωτοεπισήμασης αυτό το διάστημα, κύριε Ευρυπίδου? Εντάξει, υπάρχουν κάποιες προτάσεις νόμου στις οποίες βρεθήκαμε στις συζητήσεις που έχουν γίνει στη Βουλή. Έχουμε εκθέσει τις απόψεις μας. Θεωρούμε ότι η αλλαγή για το θέμα του κόκκινου φαναριού θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αν θα γίνει όχι. Βλέπουμε ότι στις διασταυρώσεις γίνονται θανατηφόρες συγκρούσεις και εφαρμόζοντας το σύστημα βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί γενικά οι συγκρούσεις, οι θανατηφόρες. Έχουμε προσθήκη νέων συστημάτων, κύριε Ευρυπίδου, για παράδειγμα τώρα ερχόμενη στη δουλειά βλέπω τις έχουν τοποθετηθεί στην λεωφόρο Αθαλάσσας, στο ύψος εκεί που είναι... Ναι, ακόμα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία ανεπίσημα, γίνονται οι δοκιμαστικές, θα ελεγχθεί το σύστημα και όταν θα είναι έτοιμα υπάρχουν ακόμα 6 σημεία, αν θυμάμαι καλά, Λευκωσία αν είναι τα 2 και τα υπόλοιπα στη Λεμεσό, όπου αναμένεται το επόμενο διάστημα να τεθούν σε λειτουργία και αυτές, θα τους ενημερώσουμε. Αυτό το επόμενο βήμα που κάνουμε από πλευράς επιδόσεων των κλήσεων που δεν παραδίδονται από το ταχυδρομείο είναι αυτό το photo-radar list, όπως το έχουμε ονομάσει, το οποίο προχωρεί, αναμένεται η έγκριση από τις αρμόδιες επιτροπές και είναι αυτό το σύστημα το οποίο στο αεροδρόμιο ή σε άλλα σημεία θα μπορούν να επιδώσουμε τις κλήσεις που δεν έχουν παραλυφθεί από το ταχυδρομείο. Μάλιστα. Γι' αυτό καλούμε όσους έχουν τις κλήσεις και έρχονται κοντά τους να μην αποφεύγουν, να τις παίρνουν, να τις διευθετούν. Θα τους βρείτε. Ναι, γιατί θα ξεπεραστεί και ο χρόνος που δικαιούνται να τις παραλάβουν τα εξώδικα. Θα γίνονται υποθέσεις για το δικοστήριο και σίγουρα θα είναι χειρότερα για αυτούς. Είναι και το θέμα των βαθμών ποινής. Είναι αυτό που έχουν έγνοια οι οδηγοί. Ας πρόσεχαν, θα μου πείτε. Τώρα, κύριε Ευρυπίδου,